Για αντιφάσεις κατηγορούν την κυβέρνηση όσον αφορά στη διαχείριση της πανδημίας, το Σωματείο των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, τονίζοντας ότι αυτές οι αντιφάσεις, αντί να οδηγήσουν την χώρα μας γρηγορότερα στην έξοδο από την πανδημία, δημιουργούν άλλα τεράστια προβλήματα. Για τον λόγο αυτό και γιατί έχουμε φωνή και κάτω από τις μάσκες και τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων, προβαίνουμε αύριο σε αυτή τη διαμαρτυρία το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας της πόλης μας, λέει ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, Γιάννης Παπαδόπουλος. Συμμετέχουν δε, όπως ανακοίνωσε, και άλλοι φορείς, άλλα σωματεία, όπως το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η Ελμένο Μου Δράμας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας, η Δημοτική αλλά και η Περιφερειακή Υπάλληλη του Νομού. Κλείσαμε ένα χρόνο από το ξεκίνημα της πανδημίας στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να πέφτει σε μία σειρά αντιφάσεις. Ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μία έξαρση τουλάχιστον στις μεγάλες αστικές πόλεις, συζητάει για το, μάλλον αφήνει υπονοούμενα, για το χαλάρωμα των μέτρων. Εμείς θα συμφωνήσουμε μαζί της και αυτό το λέμε για το χαλάρωμα, αλλά για να προχωρήσουν αυτά τα μέτρα πρέπει πιο μπροστά να πάρθουν οι αναγκαίες προφυλάξεις, ώστε να μπορέσουμε να μην επεκταθεί η πανδημία στο σύνολο της κοινωνίας. Ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα η υγειονομική, αλλά συνολικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα ανέδειξε αυτές τις αντιφάσεις της κυβέρνησης. Αναδείξαμε τα προβλήματα στο σύστημα υγείας, τη θωράκιση, τη στελέχωση των νοσοκομείων, τη στελέχωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το έχουμε πει για το δικό σας το κανάλι πάμπολες φορές. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι γίνανε σπασμωδικές κινήσεις και δεν έγινε ουσιαστική θωράκιση του συστήματος υγείας και ούτε προχωρήσανε και τα υπόλοιπα μέτρα που βάζαμε, όπως είναι η έλεγχη στους χώρους δουλειάς, να προχωρήσει ουσιαστικά ο εμβολιασμός και στις μικρότερες ηλικίες και να διασφαλιστούν τα αναγκαία εμβόλια. Από την άλλη βλέπουμε η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει διώκοντας όσους αντιδράνε και αντί να προσπαθούμε να κάνουμε την ανοσία της αγέλης με το να δέρουν με τη βία και την καταστολή, προσπαθούν να κάνουν την πειθαρχία της αγέλης. Υπ' αυτή την έννοια την 5η 6 ώρα το Σωματείο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου καλεί σε συλλαλητήριο, παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα και προφύλαξη, κρατώντας δηλαδή τις αποστάσεις, φορώντας τη μάσκα, και αυτό θα κοιτάξουμε στο συλλαλητήριο να διασφαλιστεί. Και καλέσαμε και κάτω από αυτό το κάλεσμα αγκαλιάστηκε από αρκετά σωματεία του νομού, από την ΕΛΜΕ, από τους δάσκαλους, από τους δημοτικούς υπαλλήλους, από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τους περιφερειακούς υπαλλήλους. Νομίζουμε ότι κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή, δεν μπορούμε πλέον να μένουμε σιωπηλοί. Η κυβέρνηση αξιοποιεί ακριβώς αυτή ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να βγούμε να διαμαρτυρηθούμε και περνάει μια σειρά αντιλαϊκά, αντιεργατικά μέτρα. Κατευθύνεται κατά εμάς σε λαθασμένη κατεύθυνση, εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Βλέπετε, είδαμε και το περασμένο καλοκαίρι ότι κάτω από τις πίεσεις των μεγάλων επιχειρήσεων στον τουρισμό το πώς λειτουργήσε ο τουρισμός, και νομίζουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κατευθύνεται πάλι η κυβέρνηση, δηλαδή να εξυπηρετήσει αυτή τη μερίδα των συμφερόντων. Και από την άλλη βλέπουμε τους εργαζόμενους, τους υγειονομικούς, τους αυταπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης, τα μικρομάγαζα, να πληρώνουν αυτήν την κρίση της πανδημίας. Οπότε καλούμε την 5η 6 ώρα στην πλατεία να αγκαλιαστεί από το σύνολο των συμπολιτών μας. Νομίζουμε με αυτόν τον τρόπο θα αναδείξουμε πλέον ότι πλέον δεν αντέχουμε, ο κόσμος έχει κουραστεί. Και από την άλλη να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση να υλοποιήσει τα δίκαια αιτήματα και των υγειονομικών αλλά και τα υπόλοιπα που βάλαμε συνολικά.